Άρη, ακόμα υπάρχει στα περίπτερα μαζί με τον αστρολόγο του Ιουνίου. Η Δίδυμη δεν πρέπει να το χάσετε γιατί έχει για όλο το χρόνο για σας, αλλά και το βατραχάκι μας, το οποίο πραγματικά είναι δυσέβρετο και μας το ζητήσατε και είναι πάλι στα περίπτερα. Τι κάνουμε αυτή την ημέρα που η Αφροδίτη, λέει, περνάει μπροστά από τον ήλιο και είναι μια κουκίδα για όποιον τη βλέπει? Έρωτας, έρωτες, προδοσίες, απιστίες, πίσω, μπρος. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει τα οικονομικά, τη δραχμή και τα τέτοια, τα ακούμε μόνο εκεί. Και η προσωπική ζωή, τα συναισθηματικά είναι τόσο μπερδεμένα που πραγματικά δεν βγάζει άκρη αυτόν τον καιρό. Όσοι. Εγώ το προειδοποίησα τον άντρα μου. Ότι. Του είπα, η κυρία Λίτσα είπε για τους διδύμους και για τους παρθένους και τους υπόλοιπους, αλλά για τους διδύμους και. Ο Ιούνιος είναι πολύ άπιστος μήνας. Δέστε και του λέω, με σε παρακολουθώ. Εκεί δεν έχεις όρθιο. Άρα είσαι μέσα. Και εσύ, στο παιχνίδι. Λοιπόν, δέστον με αλυσιδίτσα. Κάτι διδύμους, κάτι ζυγούς, όλους λίγο πολύ. Φροντίστε να πηγαίνετε μαζί. Όχι χωριστές διακοπές, ειδικά μέχρι το τέλος Ιουλίου, σας παρακαλώ. Μέχρι το τέλος Ιουλίου. Έχουμε περιοδία, κυρία Λίτσα μου, τι θα γίνει. Από πίσω. Να σου πω τηλέφωνα και κάμερες, να βλέπεις τι γίνεται. Θα δεις τι θα πας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μόνο που μας δίνει λίγη αισιοδοξία και μπερδέματα, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο αισιοδοξία, μα γίνει το μπέρδεμα, έρχονται και τα κλάματα μετά, είναι το ερωτικό, γιατί το οικονομικό, άστα να πάνε στο καλό. Σήμερα η Σελήνη είναι στον εγώ καιρό, μας καλεί να σκεφτούμε σοβαρά πράγματα. Αυτές τις ημέρες, μία-δύο μέρες, πέρα από το καιρό κάπου που χαλάει και πέρα από τους σεισμούλιδες που λίγο-λίγο από εδώ ταρακουνιέται, έτσι είναι με τις εκλήψεις, με ένα πρόσωπο κύρους θα εκτεθεί αυτό τον καιρό κάποια επίθεση μέσα εισαγωγικά, είτε λόγου είτε ανά τον κόσμο και διαφορετικά, θα έχουμε πάλι να ακούσουμε πολλά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν να πούνε πάρα πολλά αυτό τον καιρό, καθώς και ο Δίας περνάει στους διδύμους, που σημαίνει ότι τα γεγονότα, το ένα θα διαδέχεται το άλλο. Γράφεται ιστορία αυτόν τον καιρό, ας την καταγράψουμε και στο μυαλό μας. Λοιπόν, σήμερα όμως, πέρα από τα συναισθηματικά και οικονομικά, που βέβαια δεν πρέπει να κάνετε μια τοποθέτηση χρημάτων, βέβαια που θα τα βρείτε, αλλά τέλος πάντων, αν έχετε, είναι μια μέρα για να ρυθμίσετε ένα επαγγελματικό θέμα. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται πολλή δουλειά θα μπορούσε να γίνει. Ο Άρης μπορεί να χτυπάει την Αφροδίτη και τον ήλιο, την Αφροδίτη στα συναισθηματικά και τον ήλιο σε πρόσωπα κύρους, αλλά κάνει μια καλή γωνία με τη Σελήνη, που σημαίνει ότι για ένα δύσκολο θέμα που έχει σχέση με τα επαγγελματικά θα μπορούσατε να το προωθήσετε. Έτσι, εσείς τα κριάρια που είστε στη δίνη του παρορμητικού σταυρού, που πολλά πράγματα έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν και βρίσκεστε έτσι σε μία μπερδεμένη αλλά ενδιαφέρουσα περίοδο, γιατί και η ρουτίνα τώρα δεν παλεύεται και αυτή, είναι βαρετή για σας. Σήμερα λοιπόν είναι μία καλή μέρα. Από τη μία να μην μιλήσετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και μαλώστε, από την άλλη όμως να σπρώξετε μέσα εισαγωγικά ένα επαγγελματικό θέμα το οποίο θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να πω ότι και με την ανάδρομη Αφροδίτη θα μπορούσατε πιο εύκολα να ρυθμίσετε επαγγελματικά αυτό το μήνα παρά τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο τα κεφαλάκια μέσα. Δεν μιλάμε, δεν γελάμε, δεν λέμε τίποτε, να αφήσουμε να περάσει ο Ιούλιος και μετά ξανά βγαίνετε στην επιφάνεια. Για τους Ταύρους μας, που η Αφροδίτη είναι δικό σας κυβερνήτης και αυτό σημαίνει ότι βάλετε έτσι ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας φορτίζει, σήμερα είναι μια καλή μέρα για να προγραμματίσετε ένα ταξίδι, για να ρυθμίσετε υποθέσεις νομικές διαδικαστικές, για να έρθετε πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, αρκεί να μην εμπλέκονται τα οικονομικά και τα συναισθηματικά. Μπορείτε να βρείτε τρόπους να ρυθμίσετε υποθέσεις. Τα οικονομικά, ενώ αυτόν τον καιρό βρίσκονται σε μια περίεργη κατάσταση, το γεγονός ότι 12 του μηνός ο Δίας φεύγει και περνάει από εσάς τους διδύμους, σημαίνει ότι τα οικονομικά γενικότερα μέσα σε αυτή τη χρονιά, από το ένα καλοκαίρι δηλαδή ως το άλλο, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ ευχάριστη νότα, περίεργο, αλλά ευχάριστη νότα για εσάς τους Ταύρους, οι οποίοι πραγματικά σαν ανάγκη ψυχή, σαν αίτημα ψυχή, έχετε το συναισθηματικό και το οικονομικό. Άρα λοιπόν αφήστε αυτές τις μέρες να περάσουν και ηρεμήστε. Σήμερα ρυθμίστε και υποθέσεις που μπορεί να έχουν να βοηθήσετε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας που μπορεί να σας έχουν ανάγκη. Για τους διδύμους πραγματικά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Από τη μία πάρα πολλοί δίδυμοι έχουν πολλά να περιμένουν και πάρα πολλά έρχονται, ειδικά μετά τις 12 ήδη έχει αρχίσει ο Δίας να στέλνει τις ευεργετικές ακτίνες του σε εσάς.
ειδικά που είστε γεννημένοι το Μάιο. Αν είστε μόνο τις δύο πρώτες μέρες, προσέχετε, είναι μία φούσκα αυτό το καιρό. Κάτι που πιστεύετε δεν είναι έτσι. Του Μαΐου θα είστε σε μία πολύ καλή φάση. Του Ιουνίου ένα μπέρδεμα συναισθηματικό, το οποίο δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε. Έξοδα για την οικογένεια, μετακομίσεις, μετακινήσεις, διάφορα τέτοια πράγματα. Και πολύ καλά εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Δηλαδή, πολλά ευχάριστα, αλλά και μη ευχάριστα γεγονότα μπορεί να υπάρχουν. Προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αν είστε γεννημένοι 6-7 του μηνός. Αυτές τις 2-3 μέρες θα πρέπει να προσέχετε. Για τους πάντοτε παραπονεμένους καρκίνους μας, σήμερα η Σελήνη είναι... Παύλο, για σένα το λέω. Η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Από τη μία, είναι δικό σας κυβερνήτης. Από τη μία, λοιπόν, με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες θέλετε να τα βρείτε. Από την άλλη, κάτι δεν κολλάει όπως ακριβώς εσείς το θέλετε. Έχετε διάφορα άγχη. Να ξέρετε το εξής, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα παρασκήνιο. Κάτι λέγανε για σας, κάτι έρχονται λοιπόν στην επιφάνεια. Από αύριο, Ερμής περνάει στο ζώδιό σας. Ήταν στο προηγούμενο από σας ζώδιο. Από αύριο που θα περάσει στο δικό σας ζώδιο, θα μάθετε τι λέγεται πίσω από την πλάτη σας. Αν θέλετε λοιπόν να βρείτε ειδήσεις για τους καρκίνους, θα μπορούσατε να βρείτε αυτόν τον καιρό και να έρθουν στο προσκήνιο αυτό. Μυστικές επαφές, συμφωνίες δεν ευνοούνται, ενώ ό,τι έχει σχέση με συλλογική δουλειά ή γενικά με πρόσωπο του περιβάλλοντος σας, μία συζήτηση, μία συνεννόηση, σε ήρεμους τόνους, αλλιώς σταματήστε τη συζήτηση, θα μπορούσατε να προωθήσετε θέματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Και θυμηθείτε ότι από τον Οκτώβριο που ο Κρόνος περνάει στο Σκορπιό, για σας είναι μια μοναδική περίοδος η οποία θα σταθεροποιήσει σχέδια. Άρα λοιπόν μην απογοητεύεστε τώρα που τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Μετά τον Οκτώβριο για σας θα είναι μια ιδανική περίοδος για να στήσετε σιγά σιγά ακόμα και ό,τι έχει γκρεμιστεί. Για τα λιοντάρια μας, τις μέρες αυτές έχετε μια πίεση, θα μπορούσα να πω, μπορεί να βάλεστε.